25χρονος σούγκρο θεωρούταν αγνοούμενος και αναζητούσαν τα έχνη του για τρεις μέρες. Ολόκληρη επιχείρηση είχε στηθεί προκειμένου να βρεθεί ο 25χρονος. Ακόμη και ελικόπτερο χτένιζε την περιοχή στους νέους πόρους πιερίας και αναζητούνταν από τις αρχές μαζί με τις εθελοντικές ομάδες. Ο κύριος Βασίλης Αγάκος, ξενοδόχος στην περιοχή και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Ενοικιαζομένων Δωματίων της Πιερίας, ήταν ο άνθρωπος που τον υποδέχθηκε στο ξενοδοχείο του και σε συνέντευξή του σε τοπικό site της Θεσσαλονίκη δήλωσε πως τη μία και μισή το βράδυ έπειτα από τρία μερόνυχτα που τον αναζητούσαν είδε έναν άνθρωπο να χτυπάει το παράθυρό του. Τον πλησίασε και αυτός του ζήτησε μία μπύρα. Ο ξενοδόχος αντιλήφθηκε αμέσως ότι πρόκειται για τον 25χρονο Ούγκρο. Ο 25χρονος δεν φάνηκε να γνώριζε ότι είχε στηθεί επιχείρηση για τον εντοπισμό του, ενώ ο ίδιος δήλωσε ότι βρισκόταν Στη Θεσσαλονίκη για να περάσει το διήμερο.